Είναι ένα άτυπο lockdown για μας. Και όπως το βλέπετε, το διαπιστώνει και ήδη. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Σε απόγνωση έχουν περιέλθει ιδιοκτήτες μικρομεσαίων εμπορικών καταστημάτων, αφού η λήψη των νέων μέτρων είναι ανέφικτη για όλους όσοι διατηρούν οικογενειακές επιχειρήσεις. Σε μια ατομική επιχείρηση που είμαστε, τουλάχιστον οικογενειακή, που είναι ένα άτομο, τι θα προτείνει. Πες ότι μπαίνει ένας πελάτης και περιμένει και να μπει κι άλλο. Θα περιμένει πότε να τον αφήσει τον πελάτη που τον εξυπηρετεί και να έρθει να κάνει ταυτοποίηση στον άλλον. Δεν είναι. Και ούτε μπορεί να πάρει υπάλληλο το κάθε μαγαζί. Τι δημιουργούνται έξοδα. Εδώ δεν μπορούμε να τα βγάλουμε και καλά-καλά μόνοι μας και να πάρουμε και υπαλληλό. Κάθομαι εγώ εδώ πέρα, εξυπηρετώ μέσα τον πελάτη μου. Έρχεται ο άλλος, μπαίνει μέσα και μέχρι να μπει ο άλλος, μπαίνει από πίσω οι ελεκτές και μου λένε δεν τον έλεξε τον άλλο από πίσω. Δεν έχω προβλέψει. Τι θα γίνει δηλαδή, μόνος μου στο μαγαζί, εγώ όπως και πολλοί άλλοι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα υπάρξει μια διαλλακτικότητα, μια χαλαρότητα από την πλευρά των ελεκτικών αρχών. Τι. Τα αναπάντητα ερωτήματα πολλά με τους επαγγελματίες σε απόγνωση είναι έκτιμον πως κάποιοι θέλουν να κλείσουν όλα τα μικρά καταστήματα. Το Σάββατο ήρθε ένας πελάτης μου και έξω από το μαγαζί. Και του λέω: τι κάνεις, καλά. Είχα πάει, λέει, σε ένα μαγαζί, στη Μεσίνη, σε ένα πολυκατάστημα. Και πήγα και πήρα σόρκα και κάλτσες. Εδώ δεν ήρθα, μου λέει: γιατί δεν ήρθα να μπω στη διαδικασία να μου ζητήσεις το εμβολιασμό και οτιδήποτε άλλο, η rapid test. Πήγα και ξεπληκτήθηκα και τελείωσε η υπόθεση. Εννοούσε μεγάλο σούπερ μάρκετ, δηλαδή. Ναι, σούπερ μάρκετ, μεγάλο. Μεγάλο σούπερ μάρκετ. Και πήρε σόρκα και κάλτσες. Και μου είπε και την τιμή, πόσα τα πήρε και τέτοια. Πήγα, μου λέει, ανενόχλητος. Μπήκα μέσα και έκανα τη δουλειά μου και έφυγα. Γιατί μου λέει, εξυπηρετήθηκα μου. Δηλαδή, σκοπός είναι να κλείσει τα μικρομάγαζα. Αυτό είναι. Υποδεικνύεται αυτό, η λογική λέει αυτό. Τώρα τι να πω, δηλαδή εμείς εδώ πέρα που θα μπει ένας, δύο άνθρωποι, τρεις και ποτέ δεν έχουμε δύο ανθρώπους μέσα στα μαγαζιά μας από την πολλή δουλειά που έχουμε και στο σούπερ μάρκετ μπαίνουν όλοι, πώς γίνεται εμείς να μεταδίδουμε και εκείνοι να μεταδίδουν. Δεν υπάρχει και διάδοση, δεν υπάρχει συνωστισμός. Εμάς δηλαδή που θα μπει 3-4 πελάτες την ημέρα θα τους κάνουμε έλεγχο και εκεί πέρα που γίνεται της κακομοίρας στα σούπερ μάρκετ να μην υπάρχει έλεγχο. Γιατί θέλουν να μας κλείσουνε. Αυτή είναι η εντροπία. Αυτό είναι ο σκοπός της κυβέρνησης. Να κλείσει τα μικρομάγαζα. Και αυτό είναι το πιο κρίσιμο από τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα τη στιγμή που τα προβλήματα λαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην περιφέρεια, όπως στην πόλη της Μεσίνης, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε καταναλωτές από την ευρύτερη περιοχή και συχνά σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Από τότε που όμως ανακοινωθήκαν τα μέτρα, κόπηκε η δουλειά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έρχεται. Κάθεται στην πόρτα, έχει το πιστοποιητικό του, μου το δείχνει και δεν μπαίνει μέσα. Αν την Παρασκευή μπαίνει κανονικά, δηλαδή από το Σάββατο και μετά δεν μπαίνει ο ίδιος μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ένας ηλικιωμένος που θα έρθει εδώ στο μαγάζι, τι να βρει τώρα. Μπορεί να είναι εμβολιασμένος, να φέρει χαρτί, να φέρει. Δεν θα κατέβει. Θα τα αποφύγει. Σου λέει: δεν πάω να κάνω, να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί ο άλλος από το χωριό να έρχεται και να του ζητάω εγώ αν έχει εμβολιαστεί και το έννοια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Μπορεί να είναι σωστό. Αλλά στην πράξη δεν είναι εσύ. Οι πιο πολύ μεγάλοι άνθρωποι είναι εμβολιασμένοι, αλλά και πάλι φοβούνται με αυτά που ακούν. Εδώ εμβολιασμένοι έρχονται και δεν μπαίνουν μέσα πλέον. Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή μπαίνανε μέσα. Από το Σάββατο δεν μπαίνουν μέσα. Μου λένε, από την πόρτα μου λένε. Τι άλλαξατε μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να είμαστε ανοιχτά, αλλά είμαστε κλειστά.